έκπληξη! Έκανες και εσύ κεσαρική. Α, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Α, είμαστε πολλές, ε! Κάντε like, subscribe και αφήστε το σχόλιο σας. Θα τα πούμε όλα. Και μετά από 14 ώρες φυσιολογικού τοκετού, δηλαδή απόπειρας φυσιολογικού τοκετού, που πόνεσα πάρα πολύ, πέθανα από τον πόνο, ήταν και ο Γρηγόρης μαζί μου μέσα, καταλήξαμε στην κεσαρική. Ναι, με κόψανε. Τι έγινε την επόμενη μέρα? Ξύπνησα. Βασικά, εντάξει, τουλάχιστον είδα το παιδί. Με ξυπνήσανε την ώρα που με κόψανε να δω το προσωπάκι του μωρού. Μετά από αυτά, σκοτάδια. Τι έγινε μετά? Ξυπνάω το πρωί και αισθάνομαι μία μαχαιριά στην ομοπλάτη μου. Χρακ! Κάποιος στρίβει το μαχαίρι αργά. Τι πόνος είναι αυτός, ρε παιδιά? Και κοιτάς κάτω και πας να σηκωθείς και συνειδητοποιείς ότι οι κοιλιακοί σου δεν δουλεύουν. Έχεις πλέον μία τεράστια τομή στη κοιλιά. Πώς έγινε αυτό? Το πάθες κι εσύ? Εγώ το πάθα. Και ήτανε τραγικό. Γιατί έκανα 9 μήνες προετοιμασία για φυσιολογικό τοκετό και δεν είχα διαβάσει απολύτως τίποτα για την κεσαρική. Και όλοι σε ρωτάνε, πώς θα γεννηθείς φυσιολογικά κεσαρική, γιατί τελικά μπορώ να το επιλέξω? Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλος, ούτε μπορείς να το προγραμματίσεις. Και εκεί που πονάει η πλάτη και συνειδητοποιείς ότι τι έγινε, διαλύθηκα, γιατί ξαφνικά έχεις χάσει 7-8 κιλά από πάνω σου. Έχει βγει το μωρό, έχουν βγει τα υγρά, έχει βγει ο πλακούντας και τα κόκαλά σου αισθάνονται λες και είσαι ένα διαλυμένο transformer. Όχι μόνο γιατί δεν ξέρουν πού πατάνε, επειδή ξαφνικά άλλαξε το κέντρο βάρους και έφυγε το μωρό από μέσα σου, αλλά επειδή είναι σαν να έχεις φάει με τοπική σύγκρουση με το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου. Πονάς παντού. Δεν μπορείς να σηκωθείς. Σου λένε σήκω περπάτα. Τι να περπατήσω, πλάκα μου κάνεις? Αφού χρειάζομαι την κοιλιά μου για οποιαδήποτε κίνηση. Πονάς πάρα πολύ. Η μαχαιριά είναι και στην κοιλιά και είναι σαν να στη στρίβουν συνέχεια. Σου δίνουν μορφίνη, έχεις και την επισκληρίδιο από την προηγούμενη μέρα, αλλά και πάλι νιώθεις άβολα. Νιώθεις τελείως αποπροσανατολισμένη. Έχεις τη χαρά, σου φέρνουν το μωρό, θες να πιάσεις το παιδί και πονάς. Δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις. Θες να την πιάσεις, να τη φέρεις κοντά στο στήθος σου. Είναι δύσκολο να κάνεις την κίνηση να τη φέρεις κοντά γιατί χρειάζεσαι την κοιλιά σου. Και εκεί που λες, OK, θα το διαχειριστώ. We got this, έχουμε το παιδί, το έχουμε, είμαι δυνατή. Πριν στη ζωή μου ήμουν transformer, μπορούσα να αλλάξω σχήμα και να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μπορώ και εδώ. Και λες να αρχίσω να βλέπω τα θετικά. Θα πάω επιτέλους τουαλέτα, γιατί τους τελευταίους 3 μήνες θέλω να πάω τουαλέτα και δεν μπορώ, πονάω. Υπάρχει ένα μωρό που με εμποδίζει συνέχεια. Σηκώνεσαι να πας στο μπάνιο με δύσκολα βήματα, πας στη τουαλέτα, κάθεσαι. Και πας να σπρώξεις, αλλά έλα που πονάς και δεν μπορείς να σπρώξεις. Πάμε πάλι τη σκυλιότητα. Τουλάχιστον για ένα μήνα μετά πονάς, δεν μπορείς να πας τουαλέτα. Αυτή η τομή είναι ένα πρόβλημα σε πάρα πολλά επίπεδα. Βρίσκεις τον εαυτό σου να υποφέρεις, να θες να κοιμηθείς λίγα λεπτά. Δεν είσαι καν προετοιμασμένη ότι κάθε μία μισή ώρα θα σε ξυπνάνε να σου φέρουν το μορουλάκι σου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η λοβοτομή που ξαφνικά το μυαλό σου είναι λες και σου κόψαν ένα σημείο του εγκεφάλου. Αλλά ουσιαστικά δεν σου κόψαν ένα τμήμα. Ένα τμήμα διωγγώθηκε και ανήκει πλέον στο μωρό σου. Όλο σου το είναι εκείνη τη στιγμή είναι για το παιδί σου και για το σύντροφό σου, γιατί εγώ είχα πάθει σοκ. Νόμιζα ότι πεθαίνω, γιατί ήμουν προετοιμασμένη για το φυσιολογικό, δεν κατάλαβα τι πήγε στραβά και όταν μπήκα για κεσαρική, την ώρα που έμπαινα για την κεσαρική, ήμουν σαν μια αγριόγατα με νυχιές, δεν ήθελα να μπω στο χειρουργείο, πίστευα ότι δεν θα ξαναδώ τον άντρα μου. Δεν ξέρω αν το έπαθες κι εσύ, εγώ το έπαθα αυτό. Κοιτάω τον άντρα μου με μελωμένα μάτια, φουλ τραυματισμένη, ζαλισμένη, στεναχωρημένη. Με πήρε τουλάχιστον 4 μέρες να ξεπεράσω το γεγονός ότι τελικά έκανα κεσαρική. Και ξεκινάει αυτή η ιστορία με τον θυλασμό που νόμιζες ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Ότι το μωρό, σαν από ένα καρτούν ονειρεμένο με ροζ συννεφάκια, θα έρθει, θα πιάσει τη θηλή, θα αρχίσει να ρουφάει και σαν το κουτάκι του χυμού. Ρουφάει και μπαίνει το γάλα μέσα στο στόμα της, αλλά καμία σχέση. Εμένα η θηλή μου είχε ανοίξει μόνο σε ένα σημείο, λες και είχε μια τρυπούλα από πινέζα. Πήρε πάρα πολλές μέρες να ανοίξει, δεν άνοιγε. Νόμιζα ότι το παιδί έτρωγε. Ήμουνα τόσο περήφανη γιατί καθόταν πάνω 45 λεπτά το παιδάκι, ρούφαγε, ρούφαγε. Την παίρνανε, την ξαναφέρνανε, ρούφαγε, ρούφαγε. Και έλεγα ναι, ναι, τρώει. Έγραφα και το χρόνο, μέτραγα τα λεπτά που ρουφάει. Και τη δεύτερη μέρα μου τη φέρνουν με ύκτερο, με πράσινα μάτια και παθαίνω το τρελό σοκ. Και φουλ μαστρωμένη από τη μορφίνη. Και κλάμα και το παιδί με τα πράσινα μάτια. Δεν είχα διαβάσει τίποτα για τον ύκτερο. Μου την πήραν, την βάλανε στις λάμπες. Έπαθα τέτοιο σοκ που πήρα τα φύλαστρα, τα έβαλα πάνω μου και άρχισα να άντλω γάλα 45 λεπτά στο κάθε βυζί. Ενώ μου είχαν πει μόνο 10 λεπτά. Με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα να ξυπνήσω με κάτι βυζιά να, σαν την Πάμελα Άντερσον, κατακόκκινα. Φωτιά είχαν πάρει και είχα πάθει μαστίτιδα.
Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω γιατί κάποιες γυναίκες τα παρατάνε και δίνουν φόρμουλα στο παιδί. Είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά εγώ είπα να το παλέψω. Το πάλεψα και πέθαινα. Έπρεπε να πάρω αντιβίωση, έπρεπε να έρθει μία βρεφονδιακόμος να μου μάθει να κάνω ένα μασάζ που πονούσε φρικτά. Δάγκωνα τον ώμο μου, δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μελανιά εδώ, δάγκωνα τον εαυτό μου πάνω από το ρούχο μου για να αντέξω το μασάζ, να διαλυθεί το στήθος, να αρχίσει να μαλακώνει μαζί με την αντιβίωση. Και με λυπήθηκε τόσο πολύ που έβλεπε τη γυναίκα να το κάνει αυτό ο Γρηγόρης, που το έμαθε το μασάζ ο Γρηγόρης και άρχισε ο Γρηγόρης να μου κάνει αυτό το μασάζ και εγώ έκλαιγα. Κλάμα η Σοφία, μασάζ ο Γρηγόρης να μαλακώσει το στήθος μου. Πώς τα καταφέραμε και συνέχισα και τη θύλασα, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό που μου κίνησε εκείνη την ώρα και μου έδωσε δύναμη να καταφέρω να θυλάσει το παιδί, ενώ παράλληλα είχα την τομή της κεσαρικής που δεν μπορούσα ούτε να τη σηκώσω ούτε να την βάλω κάτω. Είχα δει και τον άντρα μου τόσο ταλαιπωρημένο από την όλη διαδικασία. Νομίζαμε ότι θα βγούμε σαν τις πεταλούδες να πετάμε με το μωρό από την κλινική και ότι δεν έτρεχε τίποτα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό τη στιγμή που πας στο σπίτι, το σπίτι να είναι full προετοιμασμένο για το ζευγάρι. Δηλαδή, όλες τις ανέσεις, μαξιλάρια θυλασμού, ειδικά εργαλεία για μασάζ για να ξεπιαστεί η πλάτη, ειδικά σαν σερβιετάκια, patches που βάζεις στο στήθος για το γάλα, συλλέκτες γάλακτος, λανολίνες, θύλαστρο, αυτό που βάζεις στο στήθος για να βγάλεις γάλα, ειδικό σου κέν με τρύπες που αντί να τα κρατάς έτσι, σου το βάζεις, το κρατάς στη θέση σου και μπορείς και έχεις το κινητό σου και στέλνεις τα email σου αν χρειάζεται, απαντάς σε μηνύματα ή κρατάς το παιδί. Πω πω τι τράβηξα μετά την κεσαρική, πω πω μόνο που τα θυμάμαι να τριχιάζω. Αλλά για να ξαναγεννήσω πρέπει ξανά να κάνω κεσαρική, κατάλαβες, το κάνεις μία, το παντρεύτηκες και την επόμενη. Όλα ήταν πολύ δύσκολα, δεν το περίμενα όλο αυτό. Πρίστηκαν τα άκρα μου, έγινα σαν φραντζόλες, αυτό που παθαίνεις μετά την κεσαρική που ξαφνικά βλέπεις το σώμα σου να πρίζεται. Νομίζω το έπαθα αυτό γιατί έβαλα πολύ γρήγορα τη ζώνη που μπαίνει γύρω από τη μέση. Και έφυγαν όλα τα υγρά και τα πρεξίματα από εδώ και μου φύγανε στους αστραγάλους και στέλνω μήνυμα φωτογραφία στο γιατρό και λέω τι έπαθανε αστραγάλι μου. Ήταν ένα, η γάμπα με τα δάχτυλα, δεν είχα πριστήσει όλη την εγκυμοσύνη. Μετά την κεσαρική έγινα ο Φραντζόλας. Πώς ήταν αυτό το τέρας από το Ghostbusters, από Marshmallow. Τέλος πάντων, είχα γίνει κάπως έτσι, τρόμαξα, πέρασε και αυτό, πέρασε και η μαστίτιδα, όλα αυτά ακόμα είμαστε στις 10 μέρες, έτσι. Στο νοσοκομείο που κάτσαμε έξτρα μέρα και το παιδάκι είχε ίκτερο, νομίζω ότι απλά είχε σταματήσει η καρδιά μου μέχρι να γίνει καλά το παιδί και μέχρι να έρθει και ο παιδίατρος Κυριακή στο σπίτι να μου το ελέγξει, το έλεγε το παιδί. Βρίσκει και μια κρατζινιά εδώ, μου λέει, μάλλον από το γάτζο, από την κεσαρική. Κλάμα εγώ, δηλαδή έκλαιγα, τα είχα βάλει με τον εαυτό μου που δεν κατάφερα το φυσιολογικό το κοιτό. Κορίτσια, δεν φταίμε εμείς, αυτά συμβαίνουν. Προς το τέλος του 15ήμερου, γιατί θέλω να το περιορίσω να μιλήσουμε μόνο για τις 15 μέρες, όλα είχαν αρχίσει να τσουλάνε. Το μωρό έπινε κανονικότατα γάλα, είχαμε βρει τα βήματά μας στο σπίτι, όλα ήταν καλά και ήρθε αυτό που λένε όλες, ότι αχ, θα σου δώσω το μωρό και θα τα ξεχάσεις όλα. Εντάξει, δεν το ξεχνάς καριέρα εκεί επιτόπου. Το ψιλοξεχνάς, αλλά ο πόνος σου τα θυμίζει όλα. Η τομή είναι εκεί, τη βλέπεις και θυμάσαι το ότι πέρασες. Αλλά τις τελευταίες μέρες εκεί στο 15ήμερο γυρνάω και λέω στον Γρηγόρη θα κάνουμε και ένα αδερφάκι, ε. Τελικά όλη η διαδικασία μου θύμισε όταν ήμουν παιδάκι σε μια πολύ ωραία παραλία που για πρώτη φορά είδα κόσμο να πηδάω από ένα βράχο, ξέρεις αυτό το ψηλό βράχο που λες «Α, wow, φαίνεται τέλειο, πάμε να το κάνω κι εγώ, πάμε να το κάνουμε» και παίρνεις τον κολλητό σου ή την κολλητή σου και λες «Πάμε, ανεβαίνεις». Πας να πηδήξεις, το βλέπεις, διστάζεις, τρομάζεις, πηδάς στον αέρα, λες «Αμάν, φρικάρα, δεν μπορώ!» και λες «Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει» και σκάς στο νερό, αλλά που βγαίνεις από το νερό και λες «Βουουου, πάμε να το ξανακάνουμε!» αυτό έπαθα, σίγουρα θα το ξανακάνα. Αφήστε σχόλια, φιλάκια από μένα και τα λέμε την επόμενη φορά.